Μέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, σας πήρα χθες τηλέφωνο να δούμε πώς πήγε η πρώτη μέρα και τα λοιπά. Και με το που κλείνουμε το τηλέφωνο, κύριε Μεγάλεμε, ξεκινάνε παράπονα. Λοιπόν, τα παράπονα αφορούσαν, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, σε σχολεία στα οποία μπήκαν τα κλιματιστικά, αφαιρέθηκαν οι ανεμιστήρες, αλλά τα κλιματιστικά δεν ενώθηκαν. Και χθες έσταζαν πάλι μαθητές και εκπαιδευτικοί. Το έχετε στα υπόψη σας αυτό? Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, τα κλιματιστικά έχουν τοποθετηθεί, έχουν σταλεί τα σχέδια στην ηλεκτρική και περιμένουμε από την ηλεκτρική τον απαραίτητο έλεγχο για να ενωθούν τα κλιματιστικά. Άρα τα τοποθετούμε χωρίς τα μέτρα ασφάλειας που προνοούνται. Άρα είναι τα βήματα είναι τα εξής. Τοποθέτηση κλιματιστικών, έρχεται η ηλεκτρική, τα τσακάρι και μετά πάτε εσείς και τα ενώνετε. Όχι, να πάμε από την αρχή. Να πάω. Είναι η αίτηση για αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου. Ναι, α, το πήγατε τόσο πριν. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι επί του πρακτέου. Η αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου μας έρχεται από την ηλεκτρική έγκριση με ορισμένους όρους. Μάλιστα. Αυτούς τους όρους εμείς πρέπει να τους ικανοποιήσουμε, να τοποθετήσουμε τα κλιματιστικά, να κάνουμε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να έρθει η ηλεκτρική για επιθεώρηση και μετά να γίνει σύνδεση. Ναι. Είμαστε στη φάση της επιθεώρησης. Απλώς βγήκαν οι ανεμιστήρες. Οι ανεμιστήρες βγήκαν σε ένα σχολείο. Και βγήκαν στο Δημοτικό Κωνσταντινούπολιο. Πήρα και μήνυμα από γυμνάσιο. Συγγνώμη, κύριε Μεγάλε μου, αν θέλετε μπορώ να σας τα στείλω εντωμεταξύ, γιατί χθες μετά που με έκαναν τα παράπονα, έτυχε να μιλήσω με κάποιους βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και τους το ανέφεραν, το έχουν υπόψη τους και μου είπαν ότι δέχθηκαν και αυτοί τηλεφωνήματα. Έχω και από γυμνάσιο. Ποιο γυμνάσιο? Θα σας το πω, αν μου δώσετε λίγο χρόνο θα το βρω και θα σας το στείλω μετά. Τα γυμνάσια στο οποίο έχουμε εγκαταστήσει είναι το γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου και το γυμνάσιο Αγίου Δομετίου. Λειτουργήσαν τα κλιματιστικά? Με συγχωρείτε? Λειτουργήσαν τα κλιματιστικά σε αυτά? Όχι, είπαμε. Όχι, αφού ακόμα. Περιμένουμε την επιθεώρηση. Μάλιστα, ωραία. Άρα, εάν έχουν αφαιρεθεί οι ανεμιστήρες από γυμνάσιο, θα είναι σε ένα από αυτά τα δύο. Μάλιστα. Και με τον ίδιο τρόπο που οι διευθύνσεις των σχολείων για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν αποτείνονται σε εμάς, μπορούσαν να αποταθούν σε εμάς. Ένα σχολείο το οποίο αποτάθηκε, ναι, και μας είπαν ότι είχε πρόβλημα με τους ανεμιστήρες, ναι. Παρασκευή και Σάββατο επανατοποθετήθηκαν. Ναι, μέχρι να έρθουν να εγκρίνουν. Παρασκευή και το Σάββατο. Θα κάνουν μέρες από την ΑΕΚ που να έρθουν να κάνουν την επιθεώρηση? Μέχρι τώρα είχαμε μια άψογη συνεργασία με την ΑΕΚ. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να αλλάξει αυτή η συνεργασία που είχαμε με την ΑΕΚ. Μας εξυπηρετήσαν σε όλους τους τομείς. Ναι, εδώ τώρα όμως θα πρέπει να έρθουν να επιθεωρήσουν. Είναι το πιο κρίσιμο αυτό. Ελπίζω να μην υπάρχει κολυσιεργία από μέρους τους. Θα τους πάρουμε τηλέφωνο να μας πούν βάσει. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα που πρέπει να εκτελείται η κάθε εργασία, δηλαδή να μπουν τα κλιματιστικά, πότε θα έρθει η ΑΕΚ και πότε θα πάμε να ανάψουμε την πρίζα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα ακριβώς δεν νομίζω να υπάρχει, διότι υπάρχει και ο χρόνος που θέλει να επιθεωρήσει. Δεν θα πάει εκεί και να πει καλημέρα, γεια σας. Δεν πάει να επιθεωρήσει ότι έχουμε να ακολουθήσει όλες τις προδιαγραφές. Πιθανώς σε ένα σχολείο θα χρειαστεί και μια ολοκληρή μέρα η επιθεώρηση. Μακάρι να είναι μόνο μια μέρα, κύριε Μεγάλε, Ναι. Δεν είμαι ειδικό σε αυτό το κομμάτι. Όχι, όχι, θα πάρουμε τηλέφωνο, γιατί αν έχουμε την ΑΕΚ που πρέπει να έρθει, θα πρέπει λίγο να κουντήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να πάνε να τα ενώσουν. Γιατί οι ζέστες είναι πάρα πολλές. Πραγματικά είναι αφόρητη και η υγρασία κάθε πρωί. Ναι, μεν μπορεί να έχουμε Σεπτέμβριο, αλλά οι θερμοκρασίες δεν άλλαξαν ακόμα και με τις βροχές που έχουμε. Οπότε σε μια εντάξει με 24 μωρά, με τέτοιες αίθουσες που έχουμε, δεν γίνεται να τους αφήνεις χωρίς την διέξοδο. Εσείς όμως συνεχίσετε κανονικά στην τοποθέτηση των κλιματιστικών. Είμαστε εντάξει στις επαρχίες? Έχουμε ολοκληρώσει την τοποθέτηση των κλιματιστικών. Τέλεια. Έχουμε τοποθετήσει. Μας μένουν δύο σχολεία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Το ένα είναι το γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, το οποίο αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το είχαν προβλέψει οι ηλεκτρολόγοι, που δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, διότι το σχολείο έχει θερμομόνωση,
για να μπορέσουν να στηρίξουν τα καλώδια χρειάζεται μια άλλη διαδικασία και χρειάζεται μια έγκριση από εμάς, οι οποίοι δεν θέλαμε να τρυπηθούν οι πλάκες που έχουν βάλει για τη θερμομόνωση στους τοίχους. Δώσαμε τις οδηγίες. Νομίζω σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί και εκείνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ωραία, θα δούμε τι συμβαίνει μαζί με τις επιθεωρήσεις, γιατί θα πρέπει να γίνουν, ακούγοντας και δηλώσεις από κυβερνητικής άποψης τις προηγούμενες μέρες. Είπαν ότι αυτό θα γίνεται παράλληλα για να μην υπάρχει χρονοτριβή. Δεν γίνεται παράλληλα, γίνεται εκ των υστέρων. Να παρακαλέσουμε και εκείνους οι οποίοι πιθανόν να έχουν κάποιον παράπονο να απευθύνονται σε εμάς προς επίλυση. Ναι, ναι, και εγώ πήρα τα παράπονα μετά και λέω και εγώ να σας ρωτήσω, το λέμε ξανά, ότι όταν υπάρχει πρόβλημα παίρνουμε τη σχολική εφορία. Αυτές και άλλο, αν δεν ανταποκριθεί η σχολική εφορία, τότε άλλο πράγμα. Αλλά πρώτα τη σχολική εφορία. Ευχαριστώ κύριε Μεγάλε, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν περάσει 3 μήνες από το οριστικό διαζύγιο στο Βασιλικό, στις εργασίες. Χθες βρέθηκαν κάποια μέλη της Επιτροπής Ενέργειας εκεί στο σημείο. Βρέθηκε μαζί τους εκεί και...